ξέρουμε ότι το κόρνο, εκτός από τον ρόλο του στην ορχήστρα, έχει αναπτύξει από ένα σημείο και μετά και αρκετή σολιστική δράση. Πρώτος που έδωσε ένα σολιστικό χαρακτήρα στο κόρνο ήταν ο Χέντελ, στη μουσική των νερών. Αργότερα όλοι οι κλασικοί συνθέτες, ο Μότσαρτ, ο Χάιντν, ο Στράους, έχουν γράψει κονσέρτα για κόρνο που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Σήμερα όλο και περισσότεροι συνθέτες γράφουν κονσέρτα για κόρνο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κόρνο δεν είναι τόσο ευέλικτο όργανο όσο τα άλλα όργανα. Βέβαια αυτό εξαρτάται από τη δεξιοτεχνία του εκτελεστή, όπως πάντα. Αλλά πάντα το ατούτου είναι ωραίος του γεμάτος βαθύς ήχος. Thank you.